Κυρία Κανέλη, γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστέ. Καλημέρα κύριε Σκεφάγκα. Καλή σας ημέρα. Και καλό μήνα από σήμερα για αύριο. Και καλό μήνα πάει και ο Φλεβάρης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εσείς έχετε, και με την δημοσιογραφική σας ασφαλώς εμπειρία, έχετε εισπράξει αυτή την αντίκρουση, αυτή την αντιδική, αν υπάρχει, ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Πολάκη, και γιατί όλο αυτό είναι μια βολική, όπως λέει το ΚΚΕ, αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Σκεφάγκα, το βολική θα σας το εξηγήσω. Και για την ακρίβεια δεν θα σας το εξηγήσω, θα σας το αποδείξω για την υπόλοιπη. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι αφορά την, μια και επικαλεστήκατε την δημοσιογραφική μου ιδιότητα και την προσωπική μου ιδιότητα, θα σας πω ότι δεν θυμάμαι πολλούς. Έμεινα αφόρητα μόνη την εποχή του 2008, λίγο πριν, λίγο μετά, όταν είχαν γεμίσει τα Εξάρχεια και το κέντρο της Αθήνας με αφίσες με 50 δημοσιογράφους φάτσα κάρτα, φωτογραφικές μάλιστα, με φωτογραφίες. Mm-hmm. Σε τείχους παντού, με πολύ βίαιες προτροπές. Βίαιες προτροπές. Και χωρίς βεβαίως υπογραφή. Mm-hmm. Τίμω Πολάκη. Και είχα μείνει αφόρητα μόνη. Ούτε καν οι συνάδελφοί μου δεν ανησύχησαν, δεν με βοήθησαν, δεν φώναξαν και δεν διαμαρτυρήθηκαν. Και το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο, γιατί ήταν ένα είδος, ξέρετε τι εννοώ, αυτό που λέμε παράδοση στον όχλο. Αυτό το λέω γιατί, ως εμπειρία. Πρώτα απ' όλα για να μην το ξεχάσουμε. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πράγματα. Το ζήσαμε τότε, η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν που μια δυστυχώς τα έχουμε ξαναδεί. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά θυμάμαι ότι τα έχουμε ξαναδεί. Δεύτερο σε επίπεδο προσωπικού. Θα σας θυμίσω ότι εγώ κατέγκληση, το έχει αυτό επαγγέλτος, πήγα στα δικαστήρια, ένα χρυσαυγίτη βουλευτή, ονόματι Σαχινίδη, ο οποίος συζήτησε για τον προϋπολογισμό τηλεοπτικός μεταδιδόμενη. Είπε ότι εγώ διέταξα και είμαι ηθικός αυτουργός τη δολοφονία των δύο χρυσαυγητών. Όπως με ακούτε, ξέρω ότι παγώνετε. Ναι, όντως. Ξέρω ότι δεν το θυμάται κανένας. Ξέρω ότι θαύτηκε τη σπάση. Και τον πήγα στο δικαστήριο γιατί εντωμεταξύ είχε βγει και οργάνωση και είχε αναλάβει και την ευθύνη, έτσι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και βεβαίως τον καταδίκασα και μάλιστα μετά κλείτα σε ένα χρόνο φυλάξη. Έχουμε διολυστήσεις. Πάμε σε ένα τρίτο. Παρακαλώ. Έχω αυτεπάγγελτη μετά το χαστούκι του Κασιδιάρη δημοσίως και με μάρτυρες παραπάνω από έναν, για να μην αστειευόμαστε. Αυτεπάγγελτη δίωξη του Κασιδιάρη. Και πάω στο δικαστήριο και δεν έρχεται το κράτος που έκανε την αυτεπάγγελτη δίωξη. Και ματαιώνεται η δίκη. Και μένει η εντύπωση ότι αθώθηκε ο Κασιδιάρης. Ναι. Λοιπόν, άρα η προσωπική μου εμπειρία από αυτό είναι πλούσια. Γιατί το λέω? Για να ενισχύσω τον ισχυρισμό μου, τον προσωπικό, που είναι ταυτόσιμος με του κόμματος. Ότι. Τι έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή? Έχουμε μία άθλια σε ύφος, σε περιεχόμενο και σε ουσία, εντελώς μακελευτική ανακοίνωση του Πολάκη, ανάρτηση στο... στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο. Άθλια όμως. Άθλια. Και ουσίας άθλια και σε περιεχόμενο άθλια και σαν πολιτική μεθοδολογία άθλια. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν θες να τα βλέπεις. Ναι, γιατί εντοπίζει και το βαθύ κράτος σε κάποιους δικαστικούς και δημοσιογράφους. Από εδώ αρχίζει η φτήνια του πολιτικού συλλογισμού και κυρίως το τέλος των ψευδαισθήσεων. Υπάρχει μία ψευδαίσθηση ότι ο Πολάκης είναι αυθόρμητος και αψής και είναι καλλιεργημένη. Αψής είναι από χαρακτήρα, αυθόρμητος δεν είναι. Υπολογίζει και την τελευταία του αψιά κουβέντα, όπως θα υπολόγιζε κάποιος και την τελευταία του μαχαιριά ή τσεκουριά. Πολιτική στόχευση. Άμα κατεβαίνει για να παίξει με κάποιον ξύλο ή μάχη. Ναι. Επομένως δεν είναι αφελής. Δεν είναι κουτός, δεν τούφιγε, δεν είναι αυθόρμητο. Δεν το έκανε κατά λάθος το γιος του, όπως λέγανε άλλοι για τις γραβάτες τους, αν θυμάστε καλά. Ναι. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω, είναι η δουλειά μου να μην ξεχνάω. Δημοσιογράφος είμαι. Άρα λοιπόν ήταν υπολογισμένη κίνηση. Την έκανε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έχει να αντιμετωπίσει δικά του προβλήματα πολιτικά, εσωτερικά και διαφωνίες που έχει με τον Τσίπρα. Οι οποίες προέκυψαν μετά τη συνέντευξη του Τσίπρα. Στο πρώτο θέμα. Πρακτικά πράγματα. Στο πρώτο θέμα που είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι λάθος ο Πολάκης, έτσι. Ναι, και θα πάμε σε άλλα πράγματα και θα έχουμε εμείς μια μεθοδολογία και χίλια δυο. Η ουσία της ανάρτησής του
δεν είναι φάτε τους για να τους φάτε. Είναι φάτε τους γιατί αυτή είναι το βαθύ κράτος. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι το βαθύ κράτος. Ξέρει πολύ καλά ότι το βαθύ κράτος είναι αυτοί που έχουν την οικονομία στα χέρια τους, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των μέσων, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των πραγμάτων. Θα μου πείτε, έχει δικαστές μέσα. Θαυμάσια! Σκεφτείτε ένα κουκουέ το οποίο ορίεται τόσο καιρό ότι για να έχετε πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ακόμα και με αστικούς όρους, ακόμα όμως το πολίτευμα που έχουμε, η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης πρέπει να εκλέγεται. Από τους ίδιους τους δικαστές. Ναι. Με όλες τις διαδικασίες. Και όχι να διορίζεται. Από την ώρα που διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, μιλάω σε πολιτικό επίπεδο, έτσι. Εκ των πραγμάτων είναι ενσωματωμένη στο σύστημα και στον τρόπο που φτιάχνει το βαθύ κράτος. Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Πολάκης και έρχεται το δικαστήριο να κυνηγήσει τον Πολάκη γιατί θέλει, λέει, να αλλάξει και να ξυλώσει το κράτος. Μα είναι πολιτική θέση να θες να ξυλώσει το κράτος. Σε τελευταία ανάλυση. Τώρα λέτε για την εισαγγελική εντολή για προκαταρκτική εξέταση. Μα λέω για την εισαγγελική εντολή, γιατί εκεί πρέπει να πέσει το βάρος. Αυτεπάγγελτη δίωξη από τον πρόεδρο πρωτοδικών, γιατί φοβηθήκανε οι δικαστές. Γιατί ακούτε κάτι αφέλειες. Λέει, δημοσιοποίησε τα ονόματα των δικαστών. Μα είναι δημόσια. Ναι. Δεν είναι μυστικά. Ένα λεπτό. Για το αδίκημα της διέγερσης πολιτών και διάπραξης εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Σε αυτό έχετε εστιάσει τώρα. Ναι, εγώ έχω εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο είναι. Κοιτάξτε, έχετε μια άθλια ανάρτηση και η απάντηση στην άθλια ανάρτηση είναι άθλια. Το ρωτήσαμε πριν από λίγο. Δεν έλεγα εγώ ποτέ σε κανέναν από τους δημοσιογράφους ή από τους δικαστές αν σηκωνόταν και πήγαινε τον Πολάκη στα δικαστήρια. Ένα λεπτό. Το ρωτήσαμε. Για να δεις, εμένα νεοθέτεις τη ζωή μου σε κίνδυνο. Κυρία Κανέλη, ένα λεπτό. Το ρωτήσαμε αυτό στην κυρία Στενιώτη πριν από λίγο. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ακριβώς αυτό που μου είπατε. Και είπε ότι εστιάζει η δικαιοσύνη στη φράση που είπε ο Πολάκης, ότι αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς. Α, το καθαρίσουμε είναι. Ωραία, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα. Κάποιος που ξέρει τον Πολάκη δεν εκπλήσεται. Έχουμε δει τέρατα από τον Πολάκη. Μα τέρατα όμως. Έχουμε δει τέρατα, μιλώσεις τέρατα. Η πολιτική στόχευση ποια είναι του Πολάκη? Είμαστε μια χώρα η οποία έχει νεκρούς δικαστές. Από πιστόλια. Όντως. Στις 17 Νοέμβρη. Mm-hmm. Προσέξτε. Αν είμαστε και μια χώρα στην οποία οι πρωταγωνιστές στις 17 Νοέμβρη, όσοι δεν έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μετά το πέρας και τη δίκη τους, αρθρογραφούν δημοσίως. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, άμα με βάλετε εμένα αυτή τη στιγμή ως πολίτη, απλό πολίτη, αφήστε όλες τις άλλες ιδιότητες, βάλετε με ως απλό πολίτη, σε μια γωνιά. Να κρίνω ότι αν υπάρχει μια άθλια πράξη, εάν υπάρχει και αθλειότητα στην απάντηση, δεν μπορώ να μην το δω. Δεν μπορώ να μην δω κίνδυνο και στην απάντηση. Γιατί αν πέφτουμε στην κρίση του καθενός για το πόσο τα πράγματα είναι επικίνδυνα εάν αλλάξουν με πρόταση επειδή κάποιος τα είπε με άθλιο τρόπο, τότε βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα άλοθη. Πάρτε το αυτό στο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ένας ποδοσφαιριστής κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος και κάνει ένα άσχημο φάουλ και πρέπει να πάρει κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Ποιο είναι το επίπεδο? Η κόκκινη κάρτα. Εάν ο διαιτητής μαζί με την κόκκινη κάρτα αρχίζει να λέει, μα θα πάρεις την κόκκινη κάρτα. Δεν θα ξαναμπείς ποτέ στο γήπεδο. Δεν θα ξαναπαίξεις ποτέ. Θα σου κόψω τα πόδια. Γιατί αυτό λέει η δικαστική αυτή. Διότι κινδυνεύει από σένα, ναι, και από την κόκκινη κάρτα που πήρες, εκτός από τον παίκτη, κινδυνεύει η κερκίδα, το γήπεδο και η πατρίδα. Τι θα μου λέγατε? Έτσι μπορείτε να την κρίνετε αυτή τη στιγμή την αντίδραση. Θα σας έλεγα αυτό που βλέπω. Αυτεπάγγελτη σε προεκλογική περίοδο. Αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί. Παίρνουν οι ίδιοι την ευθύνη να αυτοονομαστούν τελικά βαθύ κράτος. Ναι, είναι σαν να βλέπουν, είναι τώρα, σαν να βλέπουν τον εαυτό τους, λέτε. Που δικαιώνει τον Πολάκη που τους λέει βαθύ κράτος. Ενώ και εσείς και εγώ ξέρουμε, γι' αυτό μιλάω για αθλειότητα, ότι δεν είναι βαθύ κράτος τώρα ο κύριος Παπαχλημίζος από την ΕΡΤ και η κυρία Κοσιόνη.
Ναι. Κρατιάς, αυτή είναι το βαθύ κράτος στη χώρα. Θέλω με αφορμή την πρώτη σας απάντηση για τον όχλο να σας ρωτήσω αν έχουμε διολεστήσει σε μια δημοκρατία ή δικτατορία του όχλου και με αφόρμηση αν θέλετε και αυτά που βλέπω στο Twitter υπάρχει ένα κύμα υπέρ του Πολάκη και μάλιστα συμπυκνώνεται στη φράση «Μην διανοηθείτε να διώξετε τον Παυλάρα». Πώς το εισπράτετε σε όλο αυτό? Ως οξία πισπυρυγγίαση. Mm-hmm. Αν μπορούσε να υπάρχει τέτοια ασθένεια, θα σας την έλεγα οξία πισπυρυγγίαση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διχαστεί σε αυτούς που πιστεύουν ότι η πισπυρίγκου είναι αθώα και η πισπυρίγκου είναι ένοχη. Και γιατί πήρε τον Κούγια και γιατί δεν πήρε τον Κούγια, είναι με τον Κούγια, είναι εναντίον του Κούγια. Σε αυτό το πράγμα είναι που δεν θέλει ένα κόμμα σαν το Κουκουέ να παίξει μπάλα. Και δεν πρόκειται να παίξει μπάλα σε τέτοιου είδους γήπεδο, γιατί είναι σημαδεμένο το χορτάρι. Ναι, αλλά σας πρόχνουν να παίξετε μπάλα. Μα δεν θα παίξουμε, θα το παίξουμε. Έχουμε... Ακούστε, με ρωτήσατε πριν, λέτε αν υπάρχει καθεστώς οχλοκρατίας. Όχι, δεν υπάρχει καθεστώς οχλοκρατίας. Υπάρχει καθεστώς αντιθέτως πολύ μεγάλης καταστολής. Mm-hmm. Και εγώ αντιδρώ στην καταστολή. Υπάρχει καταστολή παντού. Και η αντίδραση του κόσμου δεν είναι δυστυχώς λόγω των media, λόγω των τρολ, λόγω της αντίληψης ενός κακώς εννοούμενου είναι μουδιασμένη η αντίδραση. Εκφραστικού χυμάρου. Είναι η πεμπτουσία του λαϊκισμού, ο οποίος λαϊκισμός καταστρέφει τη λαϊκότητα. Και ανάμεσα στη λαϊκότητα και στο λαϊκισμό, παρότι είναι ίδιες οι λέξεις με ίδια ρίζα, είναι άβυσσος. Το ίδιο άβυσσος είναι ένας τόνος ανάμεσα στο φάρμακο και στο φαρμάκι. Σωστό. Είναι φαρμακωμένη η πολιτική συζήτηση αυτό τον καιρό. Είναι, και έχει ρίξει νερό στο φαρμακωμένο μήλο αυτή τη στιγμή, ρίχνει δυστυχώς το σκόπιμον της εξουσίας. Ναι. Με πήγατε στο σημαδεμένο χορτάρι. Έχουμε ακούσει για κυβέρνηση των νικητών, για κυβέρνηση των ιτημένων και κάποιοι επιμένουν, σόν και καλά, να θέλουν να εντάξουν στις κυβερνητικές τους, ας το πω έτσι, επιδιώξεις το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι λέτε? Θα απαντήσω εντελώς αυθόρμητα. Χωρίς καμία αναψίτητα. Γιατί καμιά φορά ξέρετε και το πάθος μπορεί να κλεφτεί ως αψίτητα. Ας απαντήσω με τα πάθους. Και ευτυχώς για την ώρα άνευ φόβου, κουταμάρες. Ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει βγάλει παραπάνω από μία ανακοινώσεις. Έχει ακουστεί από το στόμα του γραμματέα. Και στα νέα θυμάμαι τον κύριο Κουτσούμπα που είχε μιλήσει για κυβέρνηση Λούφα. Σε δηλώσεις, σε ομιλίες και σε λόγους ότι δεν συμπράττουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το κυβέρνηση τιμένων εμπεριέχει ένα λογικό σφάλμα. Και αυτό το λογικό σφάλμα μας πάει πίσω στο Γενάρη του 2015. Ποιο είναι το λογικό δηλαδή σφάλμα? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση τιμένων. Γιατί δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί χωρίς τον κύριο Καμένο. Τον κύριο Καμένο. Mm-hmm. Ως κυβέρνηση συμπραξιακή εννοώ. Ναι. Διότι κάνουμε και όλοι μας ένα λογικό σφάλμα να λέμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρέπει να λέμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Για να είμαστε εντάξει. Όπως λέγαμε πρασινομπλε και πασοκονεοδημοκράτες. Ναι. Θα μου πείτε περάσαμε και από Παπαδήμο. Θα μου πείτε περάσαμε και από Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΛΑΕ. Τριπλέτα. Έχουμε περάσει και τρόικα. Έχουμε, Λάος που λέω ΛΑΕ. Λάος. Πήγαμε σε τριπλέτα. Κυβέρνηση των ιτημένων σημαίνει μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κόμματος. Λοιπόν, αυτό εννοώ λογικά παράδοξα. Αντιμετωπίζουμε το λαό σαν όχλο που δεν σκέφτεται. Και τον ψηφοφόρο σαν κάτι που δεν σκέφτεται. Ένα όν που δεν σκέφτεται, το οποίο μαζικώς εκφράζεται, μαζικώς βγάζει τη γνώμη του και μαζικώς τοποθετείται υπέρ ή κατά του Πολάκη, υπέρ ή κατά του άλλου, χάνοντας την ουσία. Με συγχωρείτε, υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο για να δουν μπάλα. Και είτε χάσουν είτε κερδίσουν, καταλήγουν στο συμπέρασμα, ρε παιδάκι μου, σήμερα παίξαμε ωραία μπάλα. Ή σήμερα παίξαμε χάλια μπάλα. Το κουκουέ είναι με αυτή την άποψη. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι αυτοί που αγαπάνε την μπάλα. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε την πολιτική και δεν θέλουμε να αφήνουμε την πολιτική. Και η πολιτική χωρίς οικονομία δεν υπάρχει. Χωρίς την αντίληψη ποιος παράγει τον πλούτο, ποιος κατέχει τον πλούτο, ποιος έχει τα μέσα παραγωγής στα χέρια του, ποιος απολαμβάνει, ποιος διανύμει τον πλούτο, ποιος καθορίζει τη ζωή μας με βάση το χρήμα, ποιος κατέχει το κεφάλαιο,
ποιος παράγει την αξία και ποιος παράγει την υπεραξία. Παραμένει η πεμπτουσία της ζωής. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Είτε κάποιος είναι κομμουνιστής είτε όχι. Δεν μιλούσε για τη σαρακοστή και για τα νηστίσιμα που πρέπει να φάει, ούτε για την πίστη του πια, εκεί που έχουμε καταντήσει, στην καπιταλιστική, κυριολεκτικά, λέλαπα που έχει πέσει απάνω μας. Κανένα δεν άκουσα να μιλάει πόσο θα νηστέψει, τι νομίζει για τη θρησκεία, και αν θα του κάνει καλό και αν θα έρθει η Ανάσταση Κυρίου. Για τις τιμές στην αγορά, πόσο κάνει η γαρίδα, πόσο κάνει το τέτοιο, αν είναι ακριβό, αν δεν είναι ακριβό το τραπέζι, πόσο ήταν σε πέρσι σε σχέση με πέρσι και σε σχέση με αύριο. Και έρχονται τώρα οι δικαστές, οι οποίοι είναι πραγματικά βαθύ κράτος η δικαιοσύνη, γιατί εφαρμόζει τους νόμους που παράγονται από το παρόν σύστημα. Δηλαδή, ο ίδιος Άριος Πάγος που φοβάται αυτή τη στιγμή από τη δήλωση του Πολάκη το ειδικό δικαστήριο είναι ο Άριος Πάγος, η ανώτατη δικαιοσύνη, η οποία έχει αποφασίσει 700.000 υπέρ των φαντς σπίτια να τα βγάλει στον δρόμο. Δεν το αποφάσισε αυτό? Mm-hmm. Το ΣΥΡΙΖΑ που τον έπιασε ο πόνος για αυτά που είπε ο Πολάκης δεν έχει ψηφίσει το 50% της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω στα αλήθεια ότι είχε δίκιο ο Σοφιανός σήμερα. Πολιτικό γραφείο του κόμματος. Που βγήκε στην ΕΡΤ και είπε την αλήθεια. Θα τον αποσύρουν τώρα τον Πολάκη. Ο Πολάκης ήταν χρήσιμος για το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Τους έκανε τη δουλειά. Τραβούσε την προσοχή, έκανε δηλωσάρες, σκέπαζε το από κάτω τις ψηφοφορίες. Και τώρα γιατί δεν είναι χρήσιμος? Τώρα δεν είναι καθόλου χρήσιμος. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κερδίσει δυνάμεις από το κέντρο. Μεσαίο χώρο. Τους μετριοπαθείς και το μεσαίο χώρο. Μάλιστα. Και δεν θέλει τώρα ψήτητες, δεν θέλει οξύτητες, θέλει ο Σκατζόχυρος να μαζέψει τα αγκαθάκια του. Οπότε ο Σκατζόχυρος Πολάκης πρέπει τώρα να τα μαζέψει τα αγκαθάκια του. Για να μην χάσουμε ψήφους από εδώ, να μην χάσουμε ψήφους από εκεί. Είναι στο προεκλογικό ψηφοθυρικό παζάρι ο Πολάκης και επιλεγμένη η κατάλληλη στιγμή, τώρα ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε. Λίγο θέλω να θυμίσω έναν άλλον, όχι αψί, αλλά έτσι εξτραβαγκόν τύπο του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιον λέτε? Τον Καρανίκα. Μάλιστα. Και την παρουσία του στο διαδίκτυο. Κυρία Κανέλη, επειδή βλέπω και τις πολλά... Τις αγκαλιές και τις συμφωνίες. Τις χαρούλες και τα έτσι. Τους μεταπισμένους και τους μη μεταπισμένους. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Καιγόμαστε. Όταν μιλάμε για βαθύ κράτος, να καθίσουμε να το ξετινάξουμε και να δούμε ποιο είναι το βαθύ κράτος. Γιατί το βαθύ κράτος μας έχει κάνει μία απέραντη βάση αμερικάνικη. Γιατί εκεί στα Χανιά η Σούδα είναι αδιάβατη. Αλλά και ενώ είναι αδιάβατη, μπαινοβγαίνουν τα ξένα στρατά. Περνάνε γκουανταναμικές διαδικασίες. Ασφάλεια, λέει η κυβέρνηση μας. Φεύγουν αεροπλάνα. Ασφάλεια. Να πάνε τα πίσω στους Αφγανούς η κυβέρνηση αυτά. Τι ασφάλεια είχαν που είχαν τους Αμερικάνους εκεί. Και ειδικά οι γυναίκες που πλησιάζει και η μέρα της γυναίκας. Mm-hmm. Οι Αφγανές να δω τι άσπρες μέρες είδανε με τους Αμερικάνους. Να πάνε τα πούνε στους Ιρακινούς αυτά. Να πάνε τα πούνε στους Λίβιους αυτά. Να πάνε τα πούνε στη Μέση Ανατολή γενικώς. Να πάνε τα πούνε στους Παλαιστίνιους, τους διωκόμενους. Στη Δύση. Να πάνε τα πούνε αυτά εκεί. Να πάνε τα πούνε σε όλο τον κόσμο ότι αυτή είναι η ειρηνοποιός δύναμη. Με εμάς να στέλνουμε όπλα περισσότερα από ό,τι στέλνουμε λούτρινα. Κυρία Κανέλη, πρώτη Αθήνας. Πρώτη Αθήνας. Ευχαριστώ και θερμά. Και καθόλους λούτρινο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή, καλή δύναμη. Καλή, καλή επιτυχία. Yeah.